Καλημέρα, εδώ με πάλι. Λοιπόν, παραλάβαμε το εργαστήριο και είπαμε πάλι να σε εμπνεύσουμε. Λοιπόν, αυτή τι είναι? Είναι μια καταπληκτική ταγαροτσάντα. Και πανεύκολη και πανέμορφη. Πάρα πολύ στη μόδα φυσικά το καλοκαίρι ταγαροτσάντες, δεν το συζητάμε. Σε όλα τα χρώματα και σε όλους τους συνδυασμούς. Αυτή η πελάτησα εμπνεύστηκε από αυτήν εδώ την ταγαροτσάντα που έχω κάνει, η οποία φυσικά είναι με το τελάρο χειροπλεκτικής. Την είχαμε δείξει αυτή. Είναι πλεγμένη με το τελάρο χειροπλεκτικής. Εμπνεύστηκε λοιπόν, της άρεσε πάρα πολύ, σας στείλει τα γαροτσάντα. Και τι κάναμε? Έφτιαξε ένα ταμπλά από εδώ, γύρω γύρω, καθέτος, έτσι, δηλαδή ένα μακρύ πράγμα, πολύ μακρύ, όλο άριχτα. Να το, δεν έχει τίποτα. 4 μακρά με χρειάστηκαν, τίποτα άλλο. Και τι έγινε? Ράψαμε τα πλαϊνά μετά, δηλαδή διπλώσαμε. Ράψαμε τα πλαϊνά και μετά έχει και 3, 6, 9, 10 σειρές βούβα. Να τα, αφού την ενώσαμε, κάναμε και 10 σειρές βούβα από πάνω. Γύρω, 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 γύρω. Λοιπόν, τι στείλαμε στο εργαστήριο και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο τσαντούλες ποια είναι? Ότι επειδή αυτή ήταν λίγο πιο μικροσκοπική, είπαμε και μας έβαλαν χεράκια πιο λεπτούλια και γαζωμένα απ' έξω. Αυτή λοιπόν ήταν πιο μεγάλη τσάντα, βάλαμε πιο χοντρά χερούλια, βλέπετε, με δέρματα, και πάλι γαζωμένα, αλλά πιο μεγάλα, πιο φαρδιά χερούλια. Αυτή είναι πιο μικροσκοπική, πιο λεπτοκαμωμένη τσάντα. Και αποφασίσαμε να τις βάλουμε λίγο λεπτότερα χεράκια. Έτσι, λοιπόν, πάμε να τη δούμε και μέσα. Εδώ. Πάντα στις ταγαροτσάντες, επειδή είναι μεγάλες, δηλαδή έχουν ένα μέγεθος, βάζουμε δύο φερμουάρ. Ένα φερμουάρ με το χρώμα που είναι πλεγμένη και μία θήκη εδώ για τα απαραίτητα, έτσι. Και η χωρητικότητά της, φυσικά το φερμουάρ δερματίνη, η φόδρα αδιάβροχη και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτή είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία σαν ιδέα. Πήρε 4 μακραμέ. Βελονάκι βάλαμε ψηλότερο, δηλαδή είναι με 3,5 νούμερο βελονάκι, επίτηδες για να γίνει λίγο πιο συμπαγής, έτσι. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ εύκολη και χαλαρωτική. Λοιπόν, και πανέμορφη και πολύ χρηστική για το καλοκαίρι, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, Νάτι, πιστεύω να σας άρεσε σαν ιδέα, πάρτε τη σαν ιδέα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μία ταγαροτσάντα πάντα είναι χρήσιμη. Ξέρετε τι θα κάνετε τώρα, θα κάνετε εγγραφή. Θα πατήσετε το κουδουνάκι, θα μας βρείτε σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook και θα μπείτε και στο site μας, εάν θέλετε, να βρείτε τα υλικά, ό,τι υλικά χρησιμοποιούμε, έτσι, για να φτιάξουμε όλα αυτά τα πραγματάκια που σας δείχνουμε. Α, γράψτε μου και κάνα σχόλιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τα διαβάζω, έτσι. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.